Πριν από 10 περίπου μήνες ξεκίνησαμε μια προσπάθεια για την περιφερειακή αρχή του Βορείου Αιγαίου για τις εκλογές που θα ήταν το Μάιο φέτος. Πριν από 7 μήνες αυτή η προσπάθειά μας συγκεκριμενοποιήθηκε ότι θα ήταν υπομορφή μιας ανεξάρτητης υποψηφιότητας. Το όνομα το Άλμα Ανάπτυξης του Βόρειου Αιγαίου προέκυψε στην ενσυχία πορεία. Άρα 10 μήνες πριν ξεκινήσαμε την προσπάθεια, στους 7 μήνες μετά συγκεκριμενοποιήθηκε ως ανεξάρτητη πορεία. Πρώτο στόχο που είχαμε θέσει ήταν να μπορέσουμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Αυτός ο στόχος επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο. Δεύτερος στόχος μας ήταν και είναι να εκλεγούμε στο δεύτερο γύρο τον μεθαυριανό. Όσο πλησιάζουμε στην Κυριακή, η βεβαιότητα του συνδυασμού μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα είμαστε οι τελικοί νικητές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες, πρώτα από το ψηφοδέλτιό μας, τους 10 εκλεγέντες συμβούλους, τους 13 της κυρίας Καλογύρου, τον αντίπαλου ψηφοδελτίου στην Κυριακή μεθαύριο, τους 8 του κυρίου Χριστόφα, τους 4 του κυρίου Σπυλάνη, του κυρίου Μαναβή, του κυρίου Γεωργούλα, όλους τους συγχαίρω και τους διαβεβαιώ ότι αν επαληθευτούν οι προβλέψεις μας για την Κυριακή, θα συνεργαστούμε τέλεια με όλους. Θα επιδιώξουμε να διοικήσουμε την περιφέρεια αυτή, όχι μονοκομματικά, όχι μόνο ιδεολογικά. Θα προσπαθήσουμε η προσπάθειά μας τη διάρκεια της θητείας να είναι διαιδεολογική. Δεν τοποθετώ στο επίπεδο του κομμάτων. Διαιδεολογική. Θα καλύψουμε την αρχή αυτή χρησιμοποιώντας ανθρώπους και βασιζόμενοι σε αποφάσεις που θα λαμβάνονται από διάφορες ιδεολογικές γωνίες, οπτικές γωνίες. Αυτό το τονίζω. Δεν θα κλειστούμε σε ένα χώρο. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι η λυμένη απόφαση και θα το υλοποιήσουμε έτσι. Τώρα, τι σχόλιο έχω να κάνω για την καμπάνια που διανύσαμε. Έχω να πω, εγώ την κρίνω, επειδή ξέρω ότι καμιά φορά στις τοπικές εκλογές αυτοδιοικητικές εξάπτονται τα πάθη, υπάρχουν παραφορές. Εγώ κρίνω ότι πλην της τελευταίας εβδομάδος ήταν μια πολιτισμένη καμπάνια. Δεν παρατήρησα παρά τράγουδα και αυτό είναι προς τιμήν του Βορείου Αιγαίου, των κατοίκων του, των υποψηφίων. Εφόσον υλοποιηθεί η πρόβλεψή μας να εκλεγούμε, το πρώτη ενέργεια που θα κάνουμε, σας διαβεβαιώ και το έχω πει σε πολλές περιπτώσεις, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τα δικαιώματα στις επιμέρους περιφέρειες, στους επιμέρους νομούς που απαρτίζουν αυτή την περιφέρεια. Δυστυχώς, την διαπενταετία που διανύσαμε, είχαν υποψηλωθεί όλων των αρμοδιοτήτων οι τοπικές αρχές και δεν μπορούσαν να ενεργήσουν, είχε δημιουργηθεί ένα περιφερειακό κεντρικό σύστημα. Αυτό θα το καταργήσουμε άμεσα. Θα πρέπει να αποφασίζουν οι επιμέρους περιφέρειες της περιφέρειας, περιπτέρως νομή, με δικά τους κριτήρια, με δικούς τους ανθρώπους που υπάρχουν σε διαβεβαιό παντού. Δεν είναι μόνο οι αρμόδιοι και οι κατάλληλοι συγκεντρωμένοι στην πατρίδα μου τη Λέσβο. Υπάρχουν παντού. Και πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν. Δεν γίνεται αυτό. Όλα αναλαμβάνονται οι λιμένες. Αυτή η αντιδημοκρατική διαδικασία διοικήσεως, όλα αναλαμβάνονται σαν αποφάσεις εδώ. Δεν είναι δυνατόν. Θα δώσουμε αρμοδιότητες στα νησιά που μπορούν να το κάνουν. Με γενική εποπτεία προφανώς και γενικό συντονισμό. Αυτό δεν τον καταργήσαμε. Όσον αφορά το θέμα της, όπως είπα πριν, το επαναλάβω γιατί θέλω να του δώσω έμφαση, θα διοικήσουμε με όλες τους ιδεολογικούς χώρους. Τους χρειαζόμαστε και εξάλλου και ο νόμος που ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον οποίο ασπαζόμαστε, γι' αυτό και συμμετέχουμε, αν δεν ασπαζόμασταν τον νόμο, ευνοεί την ιδεολογική συνεργασία. Θα το επιδιώξουμε και θα το επιτύχουμε. Και θέλω να τονίσω ότι είμαι πεπειραμένος σε αυτό το αντικειμενικό θέμα, διότι όντας πρίτανης επί αρκετά χρόνια και κυρίως του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, έχω μάθει να συνομιλώ με όλους τους χώρους ιδεολογικούς, είτε είναι δεξιοί, είτε είναι ακραριστεροί, κεντρώοι. Έχω μάθει να ακούω, έχω μάθει να συμβουλεύουμε, έχω μάθει να συνθέτω, έχω μάθει να σέβουμε όλους. Αυτή ο τρόπος διοικήσεως που απορρίπτονται όλοι και μόνο λετά σε μουά, όπως έλεγε ο Λοδοβίκος 14ος, δεν ισχύει με εμάς. Δεν θα ισχύει μας. Έχω μάθει να ακούω, ξέρω να ακούω, έχω υπομονή να ακούω και τους ακραίους φοιτητές ακούω και θα ακούω και εδώ. Άρα θα αλλάξει αυτό. Τι άλλο έχουμε σκοπό πέρα της αποκεντρώσεως της εξουσίας? Σκοπό έχουμε να παραγάγουμε έργα.
Είναι λυπηρό, θλιβερό, το έχω δηλώσει πολλές φορές, αυτή η περιφέρεια να απερρόφησε από το ΕΣΠΑ μόνο το 19%. Είναι θλιβερό. Ποια περιφέρεια, αυτή που την καταντήσαμε, είναι δεύτερη πτωχότερη περιφέρεια. Και να απορροφάει μόνο το 19% του ΕΣΠΑ. Μας δώσανε 100 ευρώ και εξοδέψαμε μόνο τα 19, ενώ έχουμε τεράστιες ανάγκες. Αυτό είναι πραγματικά και μόνο καταδικάζει την αρχή αυτή που κατάφερε αυτό το κατόρθωμα. Θα επιδιώξουμε να κατασκευάσουμε τα μέγιστα δυνατά έργα. Και οι διαδικασίες που θα κατασκευάζονται τα έργα δεν θα είναι οι σημερινές διαδικασίες. Δεν θα υπάρχουν κλειστοί κύκλοι οι οποίοι αναλαμβάνουν τα έργα. Θα υπάρχουν τρόποι νόμιμοι για να ανατίθενται τα έργα και αντίθεται με νόμιμες διαδικασίες. Οι απευθείες αναθέσεις αυτές, οι οποίες κατά κόρον έγιναν και μάλιστα σε καθαρισμούς χυμάρων ύψους 12 και 15 εκατομμυρίων και σε αριστούς, δεν θα συνεχιστεί, να στεβεύει αυτό. Έχω παραγάγει έργα, έχω μελετήσει έργα πολλά. Ξέρω πώς είναι η παραγωγή μελέτης και πώς είναι η παραγωγή έργου. Την ξέρω από μέσα και να ξέρετε ότι θα αλλάξει άρδιν. Όσον αφορά τα ποια έργα κρίνουμε απαραίτητο να γίνουν, να είστε βέβαιοι ότι θα προκύψουν μετά από συνεργασία με τους αιρετούς, τους τωρινούς που θα προκύψουν, αλλά και τους προηγούμενους, διότι οι τωρινοί μπορεί να μην έχουν όλοι, εφόσον είναι νέοι, να μην έχουν γνώση των αντικειμένων. Άρα θα έχουμε άμεση συνεργασία τους επόμενους τρεις μήνες με τους τωρινούς, τους αιρετούς και με τους προηγούμενους, εφόσον άλλαξαν οι αιρετοί, διότι θέλουμε να είναι όσο μπορεί πιο αντιπροσωπευτική η επιλογή που θα γίνει. Θα δούμε εν συνεχεία τι μελέτες υπάρχουν και σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω αυτό την πληροφορία που έχω από την διαγραστική αρχή, ότι δεν υπάρχουν όριμες μελέτες. Και είναι αυτό το χειρότερο που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Να μην υπάρχουν όριμες μελέτες. Διότι ορίμανση μιας μελέτης είναι μια διαδικασία χρονοβόρα και ψυχοφθόρα. Και εφόσον δεν υπάρχουν, θα πάρει και αρκετό καιρό. Όμως θα καταγράψουμε τι υπάρχει και θα δούμε πώς καλύπτει τις ανάγκες, πώς θα προκύψουν από τη διαδικασία που θα κάνουμε. Και θα προχωρήσουμε. Σε επιμέρους θέματα, χωρίς να θέλω να επεκταθώ πολύ, μπορώ να σταθώ σε 2-3 θέματα. Το ένα είναι το θέμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αυτά τα νησιά έχουν τη μεγάλη τύχη να έχουν ένα καλό πανεπιστήμιο μέσα στα χωρικά τους ύδατα. Αυτό το πανεπιστήμιο, οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί με το έχουν καταθέσει, ουδέποτε υπήρξε προσέγγιση από την νυν περιφερειακή, την παρούσα περιφερειακή αρχή προς το πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Έχουμε ένα αναπτυξιακό εργαλείο, ένα φτηνό εργαλείο, γιατί τα πανεπιστήμια εργάζονται φτηνά και μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Την πρώτη ενέργεια που θα κάνουμε, τις πρώτες ενέργειες, να επιβεθούμε στο πανεπιστήμιο, να αποκαταστήσουμε μια διάβολη επικοινωνία και να ζητήσουμε τη βοήθειά τους στα θέματα που θα προκύψουν. Θα παραλείψω να πω ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μια που εκεί ευδοκίμως υπήρξαμε για πολλά χρόνια και στη θέση του Πλητάνος, και σας διαβεβαιώ ότι το Πολυτεχνείο μου έχει δηλώσει οι επιμέρους ομάδες του ότι είναι έτοιμες να συμβάλλουν εδώ σε όσοι ποια θέματα θέλουμε. Ήδη το περασμένο Παρασκευή είχε έρθει ένας καθηγητής ο οποίος ασχολείται με το νέο υπεραστικό σταθμό, σχεδιασμό του μεγάλου υπεραστικού σταθμού Αθήνας που θα έχει μια κίνηση 40.000 επιβατών την ημέρα, και ήδη θα μας συντάξει μια έκθεση για κάποιο θέμα που προέκυψε στη διάρκεια της καμπάνιας για τη μεταφορά ή τη βελτίωση του υφιστάμενου υπεραστικού σταθμού. Του επιδείχθησαν 4 θέσεις και θα μας πει με βάση την εμπειρία που έχει από την Αθήνα ποια θα ήταν η καλύτερη για να γίνει η Αθήνα. Κάποιοι μου είπαν ότι σε ορισμένα θέματα που αναφέρεις τεχνικά είναι αρμοδιότητος Δήμου, και δηλώνω και τους δήλωσα και τους δηλώνω ότι όντας μηχανικός, όντας πρίτανης, δεν θα σταματήσω στο στενό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Θα ανακατευθώ με όλα τα θέματα για να μπορέσω να βοηθήσω. Θα πω την άποψή μου, θα φέρω συμβούλους ό,τι χρειάζεται, και αν είναι αρμοδιότητες του Δήμου, ας τους πάρει ο Δήμος και ας προχωρήσει. Αλλά δεν θα σταματήσω να λέω την αποφυγή των ευθυνών που γίνεται καμιά φορά σε εθνικές οδούς. Αυτή ανήκει στο Δήμο, αυτή ανήκει στην περιφέρεια. Θα ανακατευθώ με όλα τα τεχνικά θέματα για να προσπαθήσω να βοηθήσω. Και όποιο το αρέσει αυτό. Όσον αφορά τον τουρισμό, είναι ένα πολύπαθο θέμα το οποίο μου αναφέρεται σε πολλά σημεία. Έφτασε στον πάτο ο τουρισμός. Βέβαια, σε αυτά τα ορισμένα νησιά συνέβαλε το γεγονός ότι είχαμε αυτό το θέμα με το μεταναστευτικό. Όμως δεν ήταν μόνη αιτία. Διότι, παραδείγματι, η Λίμνος δεν είχε αυτό το θέμα. Δεν το είχε. Προχθές έφτασαν 27 παράτυπα οι σελθόντες μετανάστες. Η Λίμνος δεν είχε τις χιλιάδες που δέχτηκαν αυτά τα νησιά. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν δόθηκε σημασία σε αυτόν τον τομέα. Η Χίος έχει μηδενιστεί ο τουρισμός. Η Λέσβου έχει μειωθεί. Οι προβλέψεις φέτος είναι πολύ δυσίωνες. Η Σάμος κάτι κρατάει, αλλά εμείς θέλουμε σε όλα τα νησιά να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Τι έχουμε στο μυαλό μας? Καταρχήν, είναι πολύ απλό το θέμα.
Είδαμε αυτά τα νησιά δεν προσήλκησαν μαζικό τουρισμό. Και καλά κάνανε. Δεν είναι ο μαζικός τουρισμός το επιδιωκόμενο για την κουλτούρα αυτών των νησιών. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε θεματικούς τουρισμούς. Θεματικοί τουρισμοί είναι από τον ομοφιλοφιλικό της Ερεσού μέχρι το λεσβιακό της Ερεσού, μέχρι το θρησκευτικό, μέχρι το περιπατητικό, μέχρι το bird watchers που υπάρχουν στη Λέσβο και οπουδήποτε αλλού. Μέχρι η Μεσαιωνική Χίος και σας συμβουλεύω να πάτε τις προσεχείς διακοπές. Είναι κάτι το καταπληκτικό. Κλείνεις τα μάτια σου και νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε μεσαιωνική πόλη της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Καταπληκτικοί οικισμοί. Και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά συντηρήσεως. Σας το συμβουλεύω, εγώ έμεινα έκπληκτος. Υπάρχουν οι θεματικοί τουρισμοί. Και το πρώτο που θα κάνουμε στο θέμα του τουρισμού, να αναπτύξουμε τοπικά γραφεία για τον τουρισμό. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζεται η τουριστική ανάπτυξη από τη Μυτιλίνη ή από ένα άλλο μέρος. Κάθε νησί έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τα ξέρουν οι τοπικοί και θα πρέπει τοπικά να μπορεί να σχεδιαστεί ο τοπικός κάτω πάντοτε από το γενικό συντονισμό. Είναι αυτονόητο αυτό. Θα κάνουμε πίνακα των θεματικών εκθέσεων, γιατί δεν έχει νόημα να συμμετέχουμε σε εκθέσεις από όπου δεν προσελκύσαμε κανένα. Και θα καλέσω την περιφέρεια να κάνει έναν απολογισμό όλες τις συμμετοχές που βλέπαμε αγαπημένους περιφερειακούς σύμβουλους να καμαρώνουν μπροστά από τραπέζια της περιφέρειας σε διάφορες πόλεις. Τι έφεραν εδώ? Θα δούμε ποιες εκθέσεις υπάρχουν, θα επιλέξουμε και θα γίνει συντονισμός. Δεν μπορεί να υπάρχει τοπικό τουριστική ανάπτυξη, τουριστικό σύνδεσμος σε μια περιοχή, ο Δήμος, η Λέσβο, η περιφέρεια, άναρχα να κινούνται. Θα τα συντονίσουμε αυτά, θα προσπαθήσουμε να τα συντονίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε θεματικό τουρισμό. Και τώρα λέγοντας θεματικό τουρισμό, έτσι μου έρχεται μια άλλη σκέψη στο μυαλό. Έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ κάποια οστά του Αγίου Βαλεντίνου, εδώ στην Καθολική Εκκλησία. Δεν έχω καταλάβει γιατί η περιφέρεια δεν ασχολήθηκε με αυτό. Βάζοντας κάποιο τοπικό, κάποιο ειδικό γραφείο, να μπορέσει αυτό το διαδώσει και να προσπαθήσουμε στην καρδιά του χειμώνα να προσελκύσουμε ερωτευμένα ζευγάρια, παντρεμένα ή ανήπαντρα, για να μπορέσουμε εδώ να έχουμε κάποιο κόσμο και να είμαστε στο καλοκαίρι. Υπάρχουν, φαντασία θέλει και αποφασιστικότητα και υπάρχουν τέτοιοι τομείς που θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Ένα άλλο θέμα που μου τέθηκε σε αυτή την καμπάνια επανειλημμένα ήταν το ΦΠΑ. Και το βρίσκω ότι είναι μια, αν θέλετε, παρονιχίδα το ΦΠΑ. Αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα δεν είναι το ΦΠΑ να παραταθεί άλλους 6 μήνες. Αυτό είναι, αν θέλετε, δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Αυτό που δεν υπάρχει στην Ελλάδα είναι η νησιωτικότητα. Πολιτική νησιωτικότητα. Και τι εννοώ πολιτική νησιωτικότητα? Ακολουθείται και στην Ελλάδα η νησιωτικότητα όπως έχει οριστεί από την Ευρώπη. Ενώ στην Ελλάδα η νησιωτικότητα δεν έχει καμία σχέση με την νησιωτικότητα της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, όπου απέναντί τους είναι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εδώ η νησιωτικότητά μας, και ειδικά το Ανατολικό Αιγαίο, έχει να κάνει με πραγματικούς εθνικούς κινδύνους. Με χώρους. Τουλάχιστον είναι και εθνικόφρονο αυτό το άσμα. Λοιπόν, έλεγα ότι δεν έχει να κάνει τίποτα η νησιωτικότητα του Ανατολικού Αιγαίου με την νησιωτικότητα της Βόρειας Ευρώπης ή με την νησιωτικότητα της Δυτικής Ελλάδος. Άλλη είναι η νησιωτικότητα της Κέρκυρας, άλλη είναι η νησιωτικότητα του Ανατολικού Αιγαίου. Πρέπει η κυβέρνηση κεντρικά να επιτύχει άλλους όρους, άλλες ρήτρες. Το ΦΠΑ είναι μέρος του προβλήματος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκες οι οποίες την υποχρεώνουν να ομογενοποιήσει το ΦΠΑ. Αν όντως συμβαίνει αυτή η υποψία που έχω εγώ, είναι απαραίτητο την ίδια στιγμή που θα ομογενοποιήσει τους συντελεστές να δοθούν άλλα μέτρα που θα αντισταθμίσουν την απώλεια που θα υπάρχει για τα νησιά. Αλλά ταυτόχρονα το βασικό είναι να ζητήσουμε να αναγνωριστεί όχι η νησιωτικότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, όχι η νησιωτικότητα Σιλίδην, η νησιωτικότητα του Ανατολικού Αιγαίου, με όλα αυτά που σας ανέπτυξα. Άλλο θέμα που θέλω να θίξω σε αυτό το σημείο είναι με δεδομένο τα δυστυχήματα που είχαμε την τελευταία εβδομάδα, όπου 4 νέοι λέσβοι έχασαν τις ζωές τους, πιθανόν και έχοντας και μικρή ευθύνη και οι ίδιοι. Όμως το πρόβλημα το βασικό δεν είναι σε αυτά τα παιδιά που αν είχαν ευθύνη, που εγώ δεν νομίζω ότι είχαν. Το βασικό είναι το δικό μας δίκτυο. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε μείνει φοβερά πίσω. Δεν είναι δυνατόν να πάρω εδώ την Λέσβο. Δεν είναι δυνατόν η οδός που οδηγεί στη μεγάλη τουριστική περιοχή της Λέσβου από την Άναξο μέχρι και την Εφταλού, η οδός που οδηγεί εκεί πέρα από την Καλλίνη και μετά να ήταν όπως και πριν 40 χρόνια που μου άρεσε να πηγαίνω στο Μόλυβο. Δεν κάναμε τίποτα και πρέπει να δούμε πιο πρακτικά το θέμα. Δεν είναι να περιμένουμε να γίνει η μεγάλη λεωφόρος που θα συνδέει το Σταυρό με το Λισβόρι. Εν αναμονή της μεγάλης λεωφόρου έπρεπε τόσα χρόνια να είχαμε κάνει διανοίξεις και βελτιώσεις τοπικές ώστε και τα λεωφορεία να περνάνε και τα πούλμαν και να μπορούν να
να διασταυρώνονται. Δεν θα μείνουμε στα μεγαλεπίβολα μονέργα. Η ζωή μας δεν θα αλλάξει μόνο κάνοντας τη μεγάλη οδό Καλονής Πέτρας. Θα αλλάξει όταν δούμε και τις μικροανάγκες που υπάρχουν. Και υπάρχουν πολλές μικροανάγκες. Τώρα, άλλο θέμα, δεν θυμάμαι να έχω ξεχάσει. Τουρισμό. Νομίζω θα είμαι τώρα διαθέσιμος, εφόσον οι εκπρόσωποι του τύπου θέλουν, να απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλουν, ή οσδήποτε μορφής και ή οσδήποτε κατηγορίας και βαθμού σκληρότητος. Ένα θέμα της δακοκτονίας. Είναι η πρωτογενής παραγωγή, η οποία είναι το βασικό, βασική παραγωγή αυτών των νησιών. Η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λίμνος έχουν πρωτογενή παραγωγή. Και για να μείνουμε εδώ στη Λέσβο, από την Αλία μέχρι την Κτηνοτροφία και την Γεωργία, όμως δεν έχει δοθεί η έμφαση που πρέπει. Και αποκορύφωμα είναι ότι πέρσι καταστράφηκε όλη η ελαιοπαραγωγή και οι υπολογισμοί που άκουσα σε κάποια συγκέντρωση που είναι στην Καλονή ήταν 20 εκατομμύρια πολεσθένη εισόδημα. Και από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, πάει στη ίδια κατεύθυνση και φέτος η δακοκτονία. Η κτηνοτροφία, και έχουμε διαπρεπείς κτηνοτρόφους οι οποίοι μας συμβουλεύουν, έγιναν σημαντικά λάθη που διέδωσαν σε όλη τη χώρα και εκτός της χώρας ασθένειες που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν ζωικές εδώ στην Λέσβο, με αποτέλεσμα να πούμε σε καραντίνες. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κοιταχθούν με πολύ σοβαρότητα, δεν είναι τόσο απλά να αυτοσχεδιάζουμε. Επανέρχομαι λοιπόν στην πρόκληση, αν θέλετε οποιαδήποτε ερώτηση να μου τεθεί.